Είναι να... δραματική η κατάσταση, ξεπράει δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, είναι χειρότερη από όσο φαίνεται. Ναι, αυτό και... είναι χειρότερο, πολύ επίφοβο που λες. Είναι χειρότερη από όσο φαίνεται και κυρίως είναι και κρυμμένη από την πλειονότητα του ελληνικού λαού. Ναι. Με αποτέλεσμα να μην ενημερώνεται. Και να την πατάμε όλοι. Βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο αναλύουμε, αλλά δεν συνθέτουμε ποτέ. Δεν πάμε ποτέ στην επόμενη μέρα. Να μου πει κάποιος ότι δεν είναι καλά τα πράγματα όταν θέλει 72 ώρες για να αποδειχθεί ότι θεωρήθηκε πύραυλος κρούζ, ένα επιβατικό αεροσκάφος, ναι, το οποίο χάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί που χάθηκαν. Για να το παραδεχτούν. Όταν η ιστορία πάει στην μορφή του υποπίεση. Με συγχωρείτε, είχαν υποστεί και επίθεση. Ναι, βέβαια, έτσι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή να παίρνουμε τις απαραίτητες αποστάσεις. Και επειδή την χάναμε από αυτούς που και στην περιοχή έχει πάει στις κρίσιμες ιστορικές στιγμές και μέχρι τώρα, δεν βγάζω εύκολα συμπεράσματα για το ποιος είναι ποιος. Μια και συζητάμε για συμπεράσματα και πραγματικότητα, με συγχωρείτε που σε διακόπτω. Υπάρχει και η ιστορία αυτή στο κουκάκι που μας απασχόλησε πάλι από εχθές με την ανακατάληψη. Να πετάξω την Τεχεράνη στο κουκάκι μπορώ. Μπορείς. Με υπερηχητικό. Βεβαίως. Αλλά θεωρώ ότι αυτό, αν έρθει το κουκάκι αυτή τη στιγμή, ναι, ως αντιμετώπιση ενός προβλήματος το οποίο υπάρχει, το οποίο αν θέλουμε να έχουμε και πραγματικές διαστάσεις, σέρνεται στην Ευρώπη τουλάχιστον 40 Όχι, χρόνια. Πέρα από τις καταλήψεις. Ήσουν αγέννητος, όταν μιλάγαμε για τις καταλήψεις. Πέρα από τις στο Άμστερνταμ και στο Παρίσι. Αγέννητος. Εγώ πέρα από τις καταλήψεις θέλω να πάω. Από το αν είναι, είναι επιτρεπτές. Δεν μπορώ να κάνω το άλμα αυτή τη στιγμή. Τι θες να σου πω για το κουκάκι. Πες το, μόνο το κλείσω. Όχι, να το κλείσω τώρα για να πάω παρακάτω, γιατί εκεί δεν έχει πυράβλους. Πώς λένε τους μπαχαλάκες στην αστυνομία, τι γίνεται, αστυνομοκρατία έχουμε, μπαχαλοκρατία έχουμε, τίποτα δεν έχουμε, προπέτασμα καπνού έχουμε, τι έχουμε, ρε, Ιλιάνα, έχουμε και τα δύο. Έχουμε μία ψευδοεπαναστατική αντίληψη ότι θα αλλάξει ο κόσμος με αυτού του είδους τις μορφές, το οποίο εκ των πραγμάτων γίνεται μοχλός, χρόνια τώρα, δεκαετίες, για να ξεπερνάει τα εσκαμμένα παραπάνω από μία φορές με αιτιολόγηση στην κοινή γνώμη η αστυνομία. Ναι. Δηλαδή, πώς να σας το πω, είναι ένας φαύλος κύκλος, μία αλυσίδα, η οποία, αν ψάξετε να βρείτε την αρχή και το τέλος της, είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για το σύστημα. Είναι εξαιρετικά ωφέλιμη. Για σκεφτείτε, οι ίδιοι δημοσιογράφοι που αναρωτιέστε για το κουκάκι, αναρωτιόμασταν πριν από 2 χρόνια, πριν από 3 χρόνια, πριν από 5 χρόνια, πριν από το Σαρλί Εμπντό, μετά την επίθεση στο Μπατακλάν στο Παρίσι, ναι, πώς αστυνομοκρατείται το Παρίσι, πώς γέμισε το Λονδίνο μετά από την επίθεση, πώς έγινε το ίδιο πράγμα στη Μαδρίτη, γιατί βγήκαν οι αστυνομικοί, τι σημαίνει να είσαι τουρίστας και να πίνεις τον καφέ σου και να έχεις 85 ενόπλους από δίπλα. Λοιπόν, τώρα αυτό έρχεται και εδώ, και επειδή σας αρέσει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, λογικό είναι, έρχεται ένας ευρωπαϊκός θεσμός. Πίνεις καφέ με τη συνοδεία ΜΑΤ. Okay. Μιλάγαμε για τις Αμερικανιές. Έρχονται οι Αμερικανιές εδώ. Η χώρα έχει προβλήματα ουσιαστικά και τεράστια και τα αντιμετωπίζουμε με έναν πανηγυρισμό. Προσέξτε, ναι, πανηγυρισμό πανταχώθεν σχεδόν, πλην κουκουέ, το είπε ευτυχώς και ο Δένδιας, τον άκουσα εκείνη την ώρα έμενα μέσα. Πλην κουκουέ, με έναν πανηγυρισμό, ο οποίος δεν έχει αντίχρησμα. Φίλοι μου, δεν έχει αντίχρησμα. Μα δεν έχεις δίκιο. Ο πανηγυρισμός ότι η Ελλάδα. Ο Τσίπρας χτες είπε να μην ψηφίσουμε τη συμφωνία για τις βάσεις. Μα κοιτάξτε, δείτε. Ο Τσίπρας άρα δεν είσαι μόνο σου. Το κουκουέ είναι και το ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο ως παρακολούθημα μιας διαδικασίας για λόγους αντιπολιτευτικούς και για να μην θεωρηθεί ότι σέρνεται. Διότι η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνάει λίγο τη φαντασία. Ένα, τις βάσεις τις έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις έχει δώσει. Τις έχει υποσχεθεί. Την περαιτέρω ανάπτυξη. Τις καλύτερες σχέσεις και τα περιδιαβολικά καλού Τραμπ δεν τα είπε το κουκουέ. Επομένως, μην μου παραμουταυτίσει τώρα το κουκουέ με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο διαβολικά καλός Τραμπ. Ο διαβολικά καλός Τραμπ και ο κύριος ο ξενώνας που τον βλέπαμε και τον ξαναβλέπαμε που πήγε, τι είπε. Το Χόλιγουτ που θα ερχότανε. Από εκεί ορίστε. Να ήρθε το Χόλιγουτ. Τώρα έρθει με άλλες διαδικασίες. Διότι η υποκρισία. Να σας πάω τώρα στα καινούργια. Ναι. Η υποκρισία φτάνει σε ένα σημείο. Υδρογονάνθρακες με την έννοια του φυσικού αερίου κυρίως και μεθανίου και πολλών άλλων πραγμάτων, είναι περίπου επιστημονικά βέβαιο, περίπου έτσι, δεν έχουμε μέχρι στιγμής, ότι υπάρχουν και τα μεγάλα κοιτάσματα, είναι στο νότο της Κρήτης. Ωραία. Στο νότο της Κρήτης, μόλις βγει το κουκουέ και βγάλει ανακοίνωση, μέχρι και η Λαϊκή Συσπήρωση της Κρήτης έχει βγάλει ανακοίνωση ενδελεχέστατη, τεκμηριωμένη, να τη το λέω επειδή είσαι κριτικός και ασχολείσαι με μερικές σταγόνες ιστορίες. Σε διαβάζω και σε παρακολουθώ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εκεί θα δείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πει αύριο το πρωί, μα δεν μπορεί να δίνουμε τίποτα στους Αμερικάνους αν δεν πάρουμε κάτι. Ποιος θα λέει αυτά.
αυτός ο οποίος έλεγε ότι η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στα πετρέλαια και στις εξορίξεις του δωδεκονάθρακες εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή των ΕΛΠΕ, όταν έχει συμφωνήσει μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ να πουλήσει 50,1% και το ΛΑΤΣΙ να πουλήσει 50,1% σε ιδιώτες, ναι, τον ΕΛΠΕ, ποια κρατική συμμετοχή. Αυτά τα λέγε πριν. Τώρα είπε να μην το κάνουμε καθόλου. Μα τώρα, κοιτάξτε να δείτε, με το να βάζεις, είναι σαν και αυτό που κινδυνεύουμε από την επιθετικότητα της Τουρκίας. Εάν με τελεσμένα γεγονότα φτιάξεις κάτι και το απολέσεις, πολύ δύσκολα μετά στο διπλωματικό τραπέζι το παίρνεις πίσω. Ναι, αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Ναι, ωραία. Αλλά οι υπουργοί είναι υποχρεωμένοι να είναι ψύχρεμοι, να τα αντιμετωπίζουν, να μιλάνε με διπλωματική γλώσσα, ναι, να καταδικάζουν. Έχω χορτάσει καταδίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω μαζέψει ένα καντάρι καταδίκες. Αν τις μετέφραζα σε μίλια, είχα λύσει το ζήτημα της ΑΟΣ. Πώς αποτρέψεις τα τελεσμένα όμως. Πώς θα αποτρέψεις τα τελεσμένα. Πρώτα απ' όλα θες δύναμη αποτροπής. Για να θες δύναμη αποτροπής, πάνω να πει ότι οι ένοπλες δυνάμεις σου και πολλές άλλες δυνάμεις που είναι συμπαρομαρτούνται των ενόπλων δυνάμεων από υλικό μέχρι έμψυχο, τις έχεις αποφασίσει με βάση τη στρατηγική από πού κινδυνεύεις. Σωστά. Όταν είσαι μέσα στο ΝΑΤΟ, φαντάζεσαι ότι κινδυνεύεις από νατοϊκό σύμμαχο. Θεωρητικά καλύπτεις όχι, αλλά καλύπτεις τις ανάγκες σου για αυτή την επίθεση. Όχι. Όχι. Τις καλύπτεις όπως σου λέει το ΝΑΤΟ να τις καλύψεις. Όταν τις καλύψεις όπως σου λέει το ΝΑΤΟ να τις καλύψεις, ενδεχομένως έχεις πολύ μεγάλες ελλείψεις. Άρα με την ενδυνάμωση. Απάτε στις ένοπλες δυνάμεις να μιλήσετε. Το παράπονό τους δεν είναι ούτε το ηθικό, ναι, ούτε το γεγονός ότι εξοντώνονται, έριξη, ούτε το γεγονός ότι είναι. Είναι ότι δεν έχουν εκείνα που θεωρούν εκείνοι απαραίτητα. Όχι εσύ και εγώ. Ναι. Δεν είμαστε εμείς οι κατάλληλοι. Εδώ συζητάμε, για παράδειγμα, πάρουμε τα F-35, τα αμερικανικά αεροπλάνα. Ενδεχομένως την άποψή μου αυτό δεν θα το κρίνει. Και δεν μπορεί να το συζητήσει κανένας. Θα το συζητήσει η αεροπορία. Ναι. Η αεροπορία θα ξέρει αυτό. Το γενικό επιτελείο μας. Οι άνθρωποι που ξέρουν πώς θα οργανώσουν την άμυνα. Ναι, το πώς οργανώνεις την άμυνά σου είναι συνάρτηση της πολιτικής την οποία έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις. Είναι άλλη η άμυνα που οργανώνεις όταν είσαι ανεξάρτητος από δεσμεύσεις. Και είναι άλλη όταν την οργανώνεις με δεσμεύσεις. Είναι το ΝΑΤΟ λοιπόν έρχεται και σου λέει: θέλω ταχεία δύναμη επέμβαση εκεί. Θέλω τη βάση στο Στεφανοβίκιο για να έχω τα drones. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται και σου λέει: πάρ' τη Frontex να την έχεις εκεί να σου φυλάει τα σύνορα. Πείτε μου από όλα αυτά τι έχετε κερδίσει. Φράγκο. Όχι, όταν λέω φράγκο δεν εννοώ χρήμα. Ναι, ναι. Εννοώ πραγματικά περιστατικά. Και σε αποτρεπτική λοιπόν, δύναμη. Σε εποχή που τα drones βλέπουν από πάνω το παραμικρό, έχετε πρόβλημα προσφυγικό. Να φέρω άλλο παράδειγμα για να μην παρεξηγηθούμε σήμερα εδώ πέρα και αρχίσουμε να συζητάμε τι είπε ο Άδωνης και τι δεν είπε ο Άδωνης για το 112 για τους πρόσφυγες. Να πω κάτι πολύ σοβαρό. Ναι. Χάρισε η Ιταλία, η οποία είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα στρίβει πάλι να το παίξει η Ευρώπη. Έτσι, ναι, ναι. Που το έπαιζε. Χάρισε στη Λιβύη 22 σκάφη. Σωστά. Ναι, ναι. Έχει drones η Ιταλία. Έχει. Έχει στρατό η Ιταλία. Απολύτως. Τι πρόβλημα έχει. Προσφυγικό. Ναι. Ναι. Πήγε αλλά μικρότερο σε σχέση με ό,τι έχουμε εμείς. Και μισθοφόρους και βυθίσανε ακόμα και τα σκάφη. Ήτανε, κάνανε κάτι εκεί. Και έρχεστε τώρα και μου λέτε, αν θα παίξουμε τα χαρτιά μας, αυτά λένε στον κόσμο. Σε στυλ survivor, θα πας με το χαφτάρι ή θα πας με τον άλλον. Θα πας από εδώ ή θα πας από εκεί. Ναι. Τρία κομμάτια το Ιράκ. Δύο κομμάτια η Λιβύη. Δύο κομμάτια το Σουδάν. Δύο κομμάτια το Μάλι. Δύο κομμάτια η Νιγηρία με τον Νίγηρα. Όπου υπάρχει πετρέλαιο και όπου υπάρχει πλούτος, συν καπάκι, ο δρόμος του μεταξιού που έρχεται από εκεί, ναι, από την Κίνα. Και με αυτό διαφωνείς. Όχι, όχι, ακούστε με. Α. Περνάει ο δρόμος του μεταξιού. Μα εμείς είμαστε κομμάτι ναι, του δρόμου του μεταξιού του που χαράσει η Κίνα. Για να είμαστε και σοβαροί από τις πετρελαιοφόρες περιοχές. Ναι. Λοιπόν, πάμε και να πουλήσουμε τι τώρα στην Ελλάδα. Ότι είναι τίγκα στην Exxon Mobil και τίγκα στην Total. Ναι. Να μην είχαμε όμως μια ενίσχυση του ρόλου μας στο ενεργειακό όσο μπορούμε όπου μας παίρνει την περτούλα μας. Αυτό που έχουμε, που ξέρουμε ότι δεν είναι και θησαυρός του παππού, όπως έλεγε ο Χατζηδάκης εχθές, ότι δεν έχουμε εμείς αυτές τις δυνατότητες που διαφημίζουμε. Δεν μπορεί να σοβαρολογείται αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα. Ρωτάω, δεν πρέπει, δεν οφείλουμε να παίξουμε όσο πιο ισχυρό ρόλο μπορούμε. Με ό,τι δυνατότητες έχουμε και με αυτές που νομίζουμε ότι μπορεί να έχουμε στο μέλλον. Είναι σαν να μου λέτε δηλαδή καλό δήμαρχο στην πόλη παρά. Ακόμη και έτσι, αυτή τη στιγμή, το να μείνουμε τελείως απ' έξω από ένα τέτοιο παιχνίδι και συσχετισμών, είναι κάτι το οποίο μας συμφέρει? Όχι. Δεν συμφέρει. Αυτό θέλω να πω. Τον ελληνικό λαό δεν τον συμφέρει. Δεν τον συμφέρει να παίξει αυτό το ρόλο. Διότι δεν τον παίζει ο λαός το ρόλο. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Ναι. Αυτό οποίο δεν τον παίζει ο λαός αυτό το ρόλο. Λοιπόν, πάμε σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία και εξηγούν τη στάση μας. Στοχοποιούμαστε. Το καταλαβαίνετε. Ήταν ενεργειακός κόμβος ή δεν ήτανε. Mm-hmm. Τι θέλετε να σας πω. Η Ουκρανία. Ήταν. Αυτή τη στιγμή που είναι η Ουκρανία. Στο πουθενά. Πόσο αλακάρτ θα παίξετε τα πράγματα. Φοβάσαι δηλαδή όταν είναι 2 κομμάτια για εμείς και 3 κομμάτια για εμείς. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να στοχοποιηθείς. Δεν εκτιμήθηκε ο ρώσικος παράγοντας όσο έπρεπε. Και ο ρώσικος παράγοντας, συγχωρήστε με που σας το λέω,
τσάρου μπορείτε να τον ανεβάσετε, να τον κατεβάσετε, να τον πείτε όπως θέλετε. Ο ρώσικος παράγοντας αυτή τη στιγμή είναι ένας καπιταλιστικός παράγοντας. Ένα παιχνίδι σαν εμά. Δεν είναι κουκουέ και κρεμλίνο. Επειδή κλείνουμε, καθόλου, μας καθόλου, γιατί εσείς, έτσι πολλές φορές κλείνει. Στοπ τώρα, παιδιά, επειδή κλείνουμε. Πες μας κάτι. Δεν μπορείτε να κλείσετε, μόνο να ανοίγετε θέματα μπορείτε. Ναι. Κανένας σας δεν μπορεί να λέει ότι κλείνει ένα θέμα. Ανοίγει καθόλου τώρα ένας πόλεμος ανταγωνισμών, ναι, με τον οποίο, ωραία, δεν πρόκειται να πάμε καλά αν δεν έχουμε στα αλήθεια εθνική πολιτική, που σημαίνει πρώτα απ' όλα υπέρ του λαού πολιτική. Όχι να μαζευτούν πέντε σε ένα τραπέζι και να πούνε, και παιδιά, θα πάμε με τον Χαφτάρ ή θα πάμε με τον Σαράτζ. Ναι. Θα πάμε με τον Άσαντ ή δεν θα πάμε με τον Άσαντ. Παραπάνω τη στάση μας τον Άσαντ την είδατε. Θα μας απαντήσετε, αν μέχρι τώρα την είδατε, ναι, την στάση μας τον Άσαντ. Ποιος κέρδισε? Ο Άσαντ. Αλότριες δυνάμεις. Αλότριες δυνάμεις. Που στηρίξανε, που δεν στηρίξανε με κάποιο τρόπο. Ο Άσαντ κέρδισε. Τη στάση μας στην Κρυμαία, ποιος μιλάει τώρα για την Κρυμαία? Κανείς. Ποιος μιλάει για τα leverage αυτά? Ποιος μιλάει για τα μέτρα κατά της Ρωσίας? Ποιος σας είπε ότι αυτή τη στιγμή οι μεγάλες δυνάμεις παλεύουν για επεκτάσεις των συμφερόντων το τους? Το πρόβλημα είναι ότι είσαι μια μικρή χώρα, σε ένα power game ισχυρό όμως. Τότε με βάση αυτό το σκεπτικό, ναι, το Καστελόριζο είναι πάρα πολύ μικρό και η Κύπρος είναι πολύ μικρότερη από την Ελλάδα και πρέπει να εξαφανιστούν. Αυτό είναι άλλο έτσι, πράγμα. Το μικρή αυτό χώρα το πράγμα σκέφτεται η Τουρκία. Το σκέφτονται αυτοί οι οποίοι θέλουν να παίξουν υμπεριαλιστικό οι παιχνίδι. Οι Αμερικάνοι. Έτσι το παίζουν. Ναι. Λοιπόν, ακούστε ερώτηση, με. Λιάννα, αν πάτε Λιάννα, σε αυτό το επίπεδο, το 121 τη Σύμβαση για τη Θάλασσα, ναι, θα το πάτε, ναι, περίπατο. Ποιοι είναι μέσα στη Σύμβαση τη Θάλασσα και ποιοι Λιάννα θέλουν να την εφαρμόσουν, Λιάννα, είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε. Μια κουβέντα για να κλείσουμε. Πώς βλέπεις όλο αυτό το ταβαντούρι με τον πρόεδρο, την προεδρία, τους προέδρους, τους υποψήφιους? Πες μια κουβέντα. Εξαιρετικά παρελκυστικό. Δηλαδή. Συζητάμε αυτό, συζητάμε αυτό και δεν συζητάμε την πυροδότηση κυριολεκτικά της Μεσογείου ανά πάσα στιγμή. Ένα πρόεδρο, δεν ψηφίσει μόνο κάτι, δεν κάνετε κι εσείς. Κοίταξε να δεις, μαζί με τις εκπτώσεις που έρχονται, συνήθως μετά τις γιορτές έρχονται οι εκπτώσεις. Ναι. Πέφτει η διαφήμιση στην τηλεόραση, ναι, και ανεβαίνει η προεδρολογία. Ανά πέντε χρόνια, σταθερά. Δηλαδή είναι σταθερά, είναι κλισέ. Είναι κλισέ. Τώρα θα αρχίσουμε. Δεύτερο, θα υπάρχουν στοιχήματα. Εδώ υπάρχουν στοιχήματα που θα γεννήσει ο τέταρτος πρίγκιπας της αγγλικής οικογένειας. Πολύ σωστά. Δεν θα υπάρξουν στοιχήματα εδώ. Άρα, follow the money πάλι, πάρε από πίσω τα λεφτά. Ποιος πρόεδρος, όποιος και να βγει, θα αλλάξει πολιτική? Όχι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ποιον αφορά? Το πολιτικό σύστημα. Ευχαριστούμε θερμώς. Μία παράκληση. Παρακαλώ. Μην βάζετε τα μικρά πάνω από τα μεγάλα, γιατί ο κόσμος δυστυχώς δεν θα μπει να διαβάσει το δίκαιο της θάλασσας. Έχεις δίκιο. Δεν θα ξέρει ποια είναι η θέση. Το λαμβάνετε υπόψη. Δεν θα ξέρει τι είπα να πει δρογονάνθρακες, για να μην γυρίσουμε πίσω τη χώρα στην εποχή που το λεκανοπαίδιο το λέγαμε οροδοπαίδιο, ναι, και όλοι μαζί χαχανίζαμε. Καλή Κυριακή.